Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε με ένα βίντεο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε λίγο το χρόνο ώστε να έχετε όλη την ευκαιρία να μπείτε μέσα και να παρακολουθήσετε το σημερινό μας webinar. Οπότε σας καλωσορίζουμε στο Info Session. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν μπει σιγά σιγά, δηλαδή έχει πάει και 5 και 37, οπότε θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, να ανοίξω και εγώ την κάμερά μου, να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου. Είμαστε το ποιος είναι ο καθένας, θα το πούμε όπως ξεκινάει η παρουσίαση και γυλάει σε λίγο. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θα μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας, κάτι που το έχουμε ακούσει ιδιαίτερα τον καιρό του κορονοϊού πάρα πολύ όλοι μας. Και θα κάνω και την κλασική ερώτηση αν βλέπετε όλη την οθόνη μου. Που φαντάζομαι ότι βλέπετε, αν δεν τη βλέπετε θα το πείτε. Λοιπόν. Είμαι σίγουρος ότι τη βλέπετε, γιατί τη βλέπουμε και στο monitor εμείς και μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Σας καλωσορίζουμε στο ενημερωτικό webinar που αφορά στην παρουσίαση του Αμερικανικού Κολέγιου Ανατόλια. Η παρουσίαση αυτή αφορά στην εισαγωγή μαθητών στο γυμνάσιο και το λύκειο, καθώς και το πρόγραμμα υποτροφιών. Και φυσικά, αφού μιλάμε για τις υποτροφίες, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και το οικοτροφείο του κολεγίου, για το οποίο θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε δύο-τρία πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν να ακολουθήσετε πιο εύκολα τη σημερινή παρουσίαση. Υπάρχει μια, για όλους όσοι δεν είστε familiar, δεν είστε γνώστες του Zoom και πώς το χειρίζεστε καλά, αν και μέσα στον κορονοϊό λίγο πολύ όλοι γίναμε experts, στο κάτω μέρος της οθόνης σας θα παρακολουθήσετε ότι υπάρχει μια μαύρη μπάρα. Αν δεν τη βλέπετε, με το mouse από πάνω εμφανίζεται, με το mouse over. Αυτή η μαύρη μπάρα στην ουσία έχει κάποια εργαλεία και ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το ότι μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Υπάρχει το chat, το οποίο θα το αγνοήσετε, δεν θα σας χρησιμεύσει. Υπάρχει το Q&A όμως, questions and answers, το οποίο εκεί θα βάλετε τις ερωτήσεις σας, θα τις δακτυλογραφήσετε και θα μπορέσουμε να τις απαντήσουμε κατά διάρκεια της παρουσίασης ή στο πέρας της παρουσίασης. Εάν για κάποιο λόγο κάτι δεν απαντηθεί, στοιχεία έχουμε από το ποιος ρωτάει τι. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν κάτι δεν απαντηθεί, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Κρατάμε το αρχείο και ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας. Σας στέλνουμε email ή μπορούμε να σας καλέσουμε ή οτιδήποτε άλλο έχετε μοιραστεί μαζί μας ως στοιχεία. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το κολέγιο, να πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία μας, για να συζητηθούμε κι εμείς μαζί σας, αν δεν μας γνωρίζετε καλά. Ξεκινάμε πριν από πολλά πολλά χρόνια. Κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Το 1840, το 1886 βλέπετε στην οθόνη σας, είναι το έτος ίδρυσής μας. Εμείς ξεκινάμε το 1840 για την ακρίβεια, όταν ιδρύεται το ιεροδιδασκαλείο Μπέμπεκ, έξω από την Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Μπεμπέκη, για όλους όσοι είστε γνώστες της περιοχής αυτής. Αυτό το ιεροδιδασκαλείο μεταφέρεται το 1862 στην Μερζιφούντα της Μικράς Ασίας. Είναι στη βορειοκεντρική Τουρκία στη σημερινή και ξεκινάει εκεί η ενέργεια μια σειρά από κτίρια και εγκαταστάσεις του κολεγίου. Βλέπετε εδώ μια πανοραμική φωτογραφία του κολεγίου στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, και το 1886 αυτό το ιεροδιδασκαλείο γίνεται πλέον ένα κολέγιο, χάνει τον θρησκευτικό του χαρακτήρα και από τότε δεν τον ξαναβρήκε. Φυσικά είναι ένα κοσμικό σχολείο πλέον, με πρόεδρο τον Charles Tracy. Θα δούμε και μια φωτογραφία της πρώτης τάξης στο επόμενο slide που αποφυτεί ένα χρόνο μετά, και με αυτή την μορφή το σχολείο λειτουργεί, έχοντας φτάσει να είναι πολύ μεγαλύτερο από το κάμπους το σημερινό που έχουμε εμείς σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε, για περισσότερα από 40 κτίρια, ανάμεσά τους ένα νοσοκομείο, τη μοναδική για την εποχή εκείνη σχολή κοφαλάλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γενικότερα, ένα ορφανοτροφείο, δικό του τυπογραφείο, μήλο, μέχρι και ένα μουσείο, για να μπορέσετε να καταλάβετε το πόσο είχε επεκταθεί. Δυστυχώς, βέβαια, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε τότε, γιατί είχαμε και τον πόλεμο, τη μικρασιατική καταστροφή. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία της πρώτης τάξης που αποφύτησε το 1887. Για να φτάσουμε στα γνωστά γεγονότα δυστυχώς της καταστροφής, το 1922 λοιπόν γίνεται ό,τι γίνεται και αναγκάζεται το σχολείο να γίνει πρόσφυγα στο ίδιο και να μεταεγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη το 1924, μετά από πρόσκληση του τότε Πρωθυπουργού του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σχολείο το οποίο έμαθε μέσα από πολέμους και κακοχίες να ξεπερνά τις δυσκολίες, να διατηρεί τις αξίες του και να συνεχίζει την πορεία του, και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα και είμαστε τόσο έτσι χαρούμενοι που έχουμε δημιουργήσει μια κοινότητα πολύ μεγάλη, η οποία φυσικά έχει φτάσει ίσως και τα μεγέθη τότε του παρελθόντος. Είναι λοιπόν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός σήμερα, το Ανατόλια. Δεν είναι μόνο το high school για το οποίο θα σας μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικές βαθμίδες, το ACT, που είναι το πανεπιστημιακό τμήμα, το Anatolia High School, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, το Pinewood International School, ένα εντελώς αγγλόφωνο σχολείο, το οποίο έχει, αμερικανικό σχολείο, το οποίο έχει και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο και φυσικά και δημοτιαγωγή. Και το δημοτικό μας σχολείο, το Anatolia Elementary School, και το CTY Greece είναι ένα κέντρο για χαρισματικά παιδιά. Όλοι όσοι είστε από την περιφέρεια, ίσως να το έχετε δει στην περιοχή σας, δίνουμε εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η διοίκηση του Κολεγίου Ανατόλια είναι ιδιωτικό σχολείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και στην ουσία δεν ανήκει σε κάποιον, διοικείται από ένα σώμα εφόρων με έδρα την Βοστόνη. Οι εφόροι μας είναι και Έλληνες και Αμερικανοί. Και φυσικά τον πρόεδρο του οργανισμού μαζί με το κάμπινετ, το οποίο έχει τους επικεφαλείς των διαφόρων βαθμίδων και τμήματων που συμμετέχουν σε αυτόν. Ένα από αυτά τα μέλη είναι ο κύριος Φιλάρδος, ο οποίος θα μας μιλήσει αμέσως μετά. Ο στόχος μας δεν είναι άλλος από το να εμφυσίσουμε στους μαθητές μας τη φιλοδοξία και να τους δώσουμε, όπως λέμε εδώ πέρα, σας διαβάζω ακριβώς το slide, όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γίνουν πολίτες του κόσμου. Κρατάμε όμως αυτή την έννοια, πολίτες του κόσμου, θα καταλάβετε γιατί στην παρουσίαση που ακολουθεί, να γίνουν υπεύθυνοι άνθρωποι, να γίνουν άνθρωποι με αρχές και πάνω απ' όλα να είναι κριτικά σκεπτόμενα άτομα. Με ένα ανοιχτό πνεύμα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για μας και θα το καταλάβετε στη φιλοσοφία μας, όπως θα την αναπτύξουμε ευθύς αμέσως. Και για να πάμε και στην ουσία. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που κάνει το Καλόγιο Ανατόλια διαφορετικό. Τι είναι αυτό που κάνει κατ' επέκταση και το Ανατόλια High School διαφορετικό. Και δίνω το λόγο φυσικά στον αντιπρόεδρό μας, τον αντιπρόεδρο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Φιλάρετο, ο οποίος έχει ανοίξει και την οθόνη του, να συνεχίσει από εδώ και πέρα και να μας πει τι είναι αυτό, κύριε Φιλάρετο. Σας το απευθύνω και σαν ερώτηση, που μας κάνει τόσο διαφορετικούς. Καλησπέρα και από μένα. Αν θες, κλείσει την οθόνη για να μπω. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Ωραία. Υπάρχουν... Αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι το Ανατόλια είναι ένα σχολείο, ένας οργανισμός, εν πάση περιπτώσει, το οποίο προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Είναι ένας χώρος όπου συμβαίνουν διαρκώς πράγματα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει σχεδόν Σαββατοκύριακο όπου να μην συμβαίνει κάτι. Μιλάμε για ένα οικόπεδο, ένα χώρο 180 στρεμμάτων. Είδατε ίσως κάποιες εικόνες προηγουμένως στην παρουσίαση που έκανε ο κύριος Παπανέστορος. Άρα μιλάμε για ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Μιλάμε για πάρα πολλά κτίρια και κτίρια που έχουν και φτιαχτεί ειδικά πολλές φορές για την εκπαίδευση, όπως αυτό που βλέπετε το πρώτο στην οθόνη σας, που είναι το κτίριο STEM. Ένα κτίριο δηλαδή που χτίστηκε, εγγενιάστηκε πριν από 2 χρόνια, ειδικά για να μπορούμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά σε ερευνητική γνώση και κυρίως γνώση που αφορά τις επιστήμες. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να είμαστε και πρωτοπόροι σε αυτά που κάνουμε στην εκπαίδευση. Η ιδέα της ύπαρξης του Κολεγίου είναι έτσι κι αλλιώς αυτή. Ήτανε από την εποχή των Ιεραποστόλων, για την οποία μίλησε προηγουμένως ο κύριος Παπανέστερος, και εξακολουθεί και είναι αυτή. Δεν έχει λόγο ύπαρξης αν δεν προσπαθεί να πρωτοπορεί σε αυτά τα οποία κάνει. Ένα από αυτά στα οποία
πρωτοπορήσαμε είναι και η εισαγωγή του Middle Years Program, του MYP, για το γυμνάσιο και για το λύκειο. Θα σας πω κάποια πράγματα παραπάνω μετά. Ούτως ή άλλως τα παιδιά έχουν επιλογές, έχουν πάρα πολλές επιλογές στο σχολείο και αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό. Προσπαθούμε να δώσουμε επιλογές όσο γίνεται περισσότερες στα παιδιά, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τα ίδια τα μαθήματα, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται. Μία από αυτές τις επιλογές είναι όταν φτάσουν στη Δευτέρα Λυκείου, αν θα ακολουθήσουν το Γενικό Λύκειο ή αν θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα του International Baccalaureate Diploma, το οποίο είναι για, διδάσκεται στα αγγλικά και είναι για τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό τελειώνοντας το Λύκειο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το πρόγραμμα των Αγγλικών, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να λείπει. Είναι ένα αμερικανικό σχολείο, έχει παραδοσιακά μια ιστορία γύρω από την διδασκαλία των Αγγλικών. Υπάρχουν αυξημένες ώρες Αγγλικών. Θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω και γι' αυτό. Φυσικά τα εργαστήρια, μίλησα και πριν για το κτίριο το οποίο χτίστηκε ειδικά γι' αυτό, αλλά πέρα από αυτό το κτίριο υπάρχουν εργαστήρια βιολογίας, φυσικής χημίας και οικιακής οικονομίας παντού σε όλα τα κτίρια. Το πρόγραμμα STEM, για το οποίο είπα και πριν και θα πούμε και κάποια πράγματα παραπάνω μετά. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ανέφερα, όλοι οι όμιλοι δηλαδή, τα clubs, τα οποία γίνονται μέσα στην μέρα, μέσα στην ας πούμε εργάσιμη μέρα των μαθητών. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορείς να έχεις ως σχολείο και όλους αυτούς τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που έχουν ανάγκη οι μαθητές, οι μαθήτριες, είτε από άποψη συμβουλευτικής, είτε από άποψη επαγγελματικής κατεύθυνσης, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στις μέρες μας να αισθάνονται και οι ίδιοι ότι έχουν για οτιδήποτε χρειαστεί την υποστήριξη ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν να τους πούνε δύο πράγματα. Σας είπα ότι το σχολείο λειτουργεί, υπάρχει κάτι πάντα το οποίο γίνεται ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, ακόμα και το καλοκαίρι, από ό,τι βλέπετε υπάρχουν καλοκαιρινά προγράμματα τα οποία τρέχουν στο χώρο του Ανατόλια, είτε για παιδιά τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς μαθητές του σχολείου, είτε για παιδιά που έρχονται από άλλα σχολεία, από άλλα μέρη και ούτω καθεξής. Θα σας πω δύο πράγματα παραπάνω για το πρόγραμμα του MYP, δεν θα πω πάρα πολλά. Στην ουσία είναι ένας άλλος τρόπος για να διδάξει ένα άλλο πλαίσιο, αν θέλετε, για να διδάξει κανείς αυτό το οποίο υπαγορεύει το αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου. Άρα δεν αλλάζει το αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκει κανείς, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να αναπτύξει τη σκέψη των παιδιών, να τη συνδέσει με την καθημερινή ζωή και με προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και να είναι υπαρκτά, να έχουν νόημα δηλαδή ως ερωτήματα για τους μαθητές, να καλλιεργήσει όλες αυτές τις δεξιότητες που βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Δεν θα κάτσω να τις αναφέρω μία-μία, αλλά ξέρετε ότι είναι πια πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή η εξέλιξη της γνώσης είναι και τόσο γρήγορη. Αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι να δώσει στο παιδί τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα πράγματα, ό,τι και αν βρεθεί μπροστά του, να έχει έναν τρόπο να διαπραγματευτεί εν πάση περιπτώσει τη γνώση, την πληροφορία, αλλά επίσης και να έχει και τις κοινωνικές εκείνες δεξιότητες, να μπορεί να κάνει μια παρουσίαση, να μπορεί να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, να μπορεί να επιλύσει προβλήματα τα οποία να μην έχει ξανααντιμετωπίσει και να μην είναι απλώς μια επανάληψη των ίδιων γνωστών προβλημάτων και ούτω καθεξής. Και πολύ περισσότερο να έχει και την αντοχή που χρειάζεται, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον και μέσα από την πανδημία τα παιδιά δοκιμάστηκαν αρκετά, οι αντοχές τους δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται αρκετά. Συνεπώς έχει και πολύ μεγάλη σημασία να μπορεί κανείς να αναπτύξει στο παιδί ικανότητες
που ενισχύουν την αντοχή του και του επιτρέπουν ακόμα και όταν κάτι πάει στραβά, ακόμα και μετά από ένα λάθος, να μπορεί να το αντιμετωπίσει με έναν τρόπο δημιουργικό. Δεν θα σας πω περισσότερα εδώ, απλώς έχει διαφορά αυτό το πρόγραμμα, το Middle Years Program, και στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η γνώση. Έχει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για το κάθε μάθημα. Άρα αυτό που θέλεις να του πεις είναι όχι απλώς πήρες αυτό το βαθμό, αλλά έκανες αυτά σωστά, και αν κάνεις επίσης εκείνο και εκείνο και εκείνο, μπορείς να πας ένα επίπεδο παραπάνω σε αυτά τα οποία θέλεις να καταφέρεις. Όλο αυτό πλαισιώνεται και είναι σημαντικό για το Ανατόλια ως φιλοσοφία. Πλαισιώνεται από προγράμματα εθελοντισμού, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς και επίσης προγράμματα μαθητιών, όπως βλέπετε και στο slide αυτό, που έχουν σχέση και με την εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών, έχουν σχέση και με τις δεξιότητες που συζητούσαμε πριν, έχουν σχέση ακόμα και με τον επαγγελματικό τους τελικός προσανατολισμό, να δοκιμάσουν πράγματα υποτύπων μαθητείας για να δουν εάν όντως είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει, μπορούν να τα καταφέρουν και ούτω καθεξής. Είπαμε ότι υπάρχουν εργαστήρια παντού, είπαμε και για το κτίριο STEM. Υπάρχουν επιπλέον ώρες στο πρόγραμμα μαθημάτων για τα εργαστήρια. Είναι μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή να γίνονται εργαστήρια, και όταν λέμε να γίνονται εργαστήρια εννοούμε να γίνονται εργαστηριακές ασκήσεις πραγματικές, όχι απλώς επίδειξη από έναν καθηγητή, αλλά το κάθε παιδί ή ένα ζευγάρια να σχεδιάζουν κάποιο πείραμα, κάποια άσκηση και ούτω καθεξής, και να την εκτελούν, να κάνουν και μια αναφορά εργαστηριακή στο τέλος και ούτω καθεξής. Αυτό αφορά κυρίως τη βιολογία, τη φυσική και τη χημεία, αλλά αφορά επίσης το μάθημα της τεχνολογίας, αφορά ως ένα σημείο και το μάθημα της οικιακής οικονομίας, όπου επίσης υπάρχει ένας ειδικός χώρος στον οποίο μπορούν να να παράγουν κατά κάποιο τρόπο πράγματα που σχετίζονται με το μάθημά τους αυτό. Υπάρχει το κτίριο STEM, το οποίο οργανώνει δραστηριότητες, προγράμματα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, που μπορεί ένα παιδί να έρθει, και για όλες τις ηλικίες. Υπάρχει κάθε χρόνο και το συνέδριο το μαθητικό, που το ονομάζουμε ACSTAC, αυτό που βλέπετε κάτω-κάτω στην οθόνη σας, και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα να έρθουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, τα πειράματά τους, την έρευνά τους, και να ακούσουν και κάποιους σπουδαίους ομιλητές στα θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Αυτή είναι και μια άποψη του κτηρίου STEM, του καινούριου κτηρίου STEM, το οποίο είναι και βιοκλιματικό ούτως ή άλλως. Και βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται να σας τα διαβάσω, βλέπετε εδώ σε μορφή λίστας αυτές τις δεξιότητες που θεωρούμε ότι καλλιεργούν μέσα από τα προγράμματα αυτά του STEM. STEM, επί τη ευκαιρία το γράφει στην οθόνη σας, είναι τα αρχικά των λέξεων Science, Technology, Engineering and Mathematics. Άρα σχετίζεται λίγο πολύ με την αναζήτηση σε αυτούς τους τομείς. Για το πρόγραμμα των Αγγλικών είπα δύο πράγματα. Σας είπα ότι έτσι κι αλλιώς είναι συνυφασμένο με τη φιλοσοφία και με την ύπαρξη του Ανατόλια. Σας είπα επίσης, δεν θυμάμαι αν σας είπα, αλλά σας το λέω τώρα έτσι κι αλλιώς, ότι έχουμε επιπλέον ώρες, εκτός από τις ώρες εργαστηρίων που είπα πριν, έχουμε ώρες παρέκκλησης, όπως ονομάζονται, στο πρόγραμμα κάθε τάξη έχει 5 ή 6 ώρες αγγλικά την εβδομάδα, και η φιλοδοξία είναι, και στις περισσότερες περιπτώσεις το καταφέρνουμε, να φτάσουν τα παιδιά πια στην Δευτέρα Λυκείου να έχουν μια γνώση και μια χρήση κυρίως της γλώσσας απολύτως λειτουργική, σχεδόν σε επίπεδο του ανθρώπου που την έχει ως πρώτη γλώσσα. Αυτό εξαρτάται φυσικά από τα παιδιά, αλλά απ' την άλλη
οι δυνατότητες υπάρχουν, οι ευκαιρίες υπάρχουν και ξεφεύγει κατά πολύ η διδασκαλία των Αγγλικών από την γραμματική και το λεξιλόγιο και το συντακτικό και πλέον συζητάμε για βιβλία, για ταινίες, για πράγματα τα οποία για ό,τι έχει σχέση φυσικά με τις αιτήσεις τους σε ξένα πανεπιστήμια για τα παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε σε ξένα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμα του IB Diploma, είπα δύο πράγματα στην αρχή, ότι είναι για παιδιά τα οποία σκοπεύουν να φύγουν, να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορεί κανείς να μεταπηδήσει στην δευτέρα λυκείου, τελειώνοντας την πρώτη λυκείου. Δίνει ένα απολυτήριο το οποίο είναι απολύτως ισότιμο, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο με βάση τον ελληνικό νόμο, ως ισότιμο με το απολυτήριο του ελληνικού λυκείου. Είναι όλο το πρόγραμμα στα αγγλικά. Είναι διετές, επιλέγει κανείς 6 μαθήματα ανάλογα με το πού θέλει να σπουδάσει και τι θέλει να σπουδάσει. Καταλαβαίνετε ότι με 6 μαθήματα έχεις περίπου 4, 5 ή 6 ώρες από το κάθε μάθημα την εβδομάδα. Την εβδομάδα, ναι. Συνεπώς, είναι μία σε βάθος, αυτό γιατί γύρισε τώρα, μία σε βάθος μελέτη αυτών των μαθημάτων. Αυτό είναι το καινούριο κτίριο στο οποίο θα στεγαστεί μάλλον από το Σεπτέμβριο το πρόγραμμα του IB Diploma. Αυτή είναι η μακέτα. Αλλά θα είναι έτοιμο από ό,τι φαίνεται στο τέλος της φετινής χρονιάς. Και είναι ένα κτίριο το οποίο έχει κατασκευαστεί ειδικά, σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ειδικά για να στεγάσει αυτό το πρόγραμμα. Βλέπετε ακόμα και η τρύπα για το Κυπαρίσι είναι ειδικά γι' αυτό, γιατί έχουμε κάτι θαυμάσια Κυπαρίσια στο κάμπους. Τέλος, υπάρχει το πρόγραμμα του CTY. Είπε νομίζω ο κύριος Παπανέστρος ή εγώ το είπα, δεν θυμάμαι στην αρχή, ότι είναι το πρόγραμμα για τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Με την δωρεά στην αρχή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τρέχει καλοκαιρινά προγράμματα, τρέχει και κάποια προγράμματα Σαββατοκύριακο, αλλά όχι συχνά. Είναι ένα πρόγραμμα διαρκείας 3 εβδομάδων για παιδιά τα οποία αφού δώσουν ένα τεστ θα αποδειχθεί ότι η γνώση τους, αν θέλετε, η εξέλιξή τους είναι 1 ή 2 χρόνια μπροστά από την ηλικία τους και συνεπώς έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν το καλοκαίρι πολύ πιο εντατικά κάποιες από τις έννοιες τις οποίες θα επιλέξουν οι ίδιοι ανάλογα με το μάθημα στο οποίο θα γραφτούν τελικώς. Στα clubs, είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά clubs, υπάρχουν σχεδόν 70 όμιλοι στο σχολείο, λειτουργούν στην διάρκεια κάποιων διαλυμάτων μεγάλης διάρκειας που έχουμε επίτηδες για αυτό το λόγο. Υπάρχουν δηλαδή διαλύματα που είναι από 45 λεπτά μέχρι 90 λεπτά σε κάποιες περιπτώσεις, ακριβώς για να μπορούν τα παιδιά, όσα παιδιά θέλουν, χωρίς επιπλέον χρέωση, να συμμετέχουν και να δουλέψουν άλλα πράγματα τα οποία δεν εξασκούν τόσο πολύ μέσα στα μαθήματά τους, πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, πράγματα τα οποία τα χαίρονται τα ίδια, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, να κάνουν προετοιμασίες ή μπορεί και να είναι και αθλητικά, μπορεί να είναι θέατρο, μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτούς τους ομίλους είναι ένας καθηγητής ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αγάπη σε κάποιο πράγμα και αυτό δουλεύει με τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στους ομίλους αυτούς. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και άνθρωποι εκτός σχολείου που έρχονται για να βοηθήσουν, είτε απόφοιτοι του σχολείου που έρχονται για να βοηθήσουν στην προετοιμασία αυτή. Είπαμε για τους μηχανισμούς τους υποστηρικτικούς και είναι πραγματικά πολύ σημαντικοί οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Ένας
από αυτούς είναι όλο το πλέγμα των ψυχολογικών, της ψυχολογικής υποστήριξης του επαγγελματικού προσανατολισμού, από το οποίο ξεκινάει από οποιαδήποτε διάγνωση μπορεί να χρειαστεί, είτε για μαθησιακές δυσκολίες είτε για οτιδήποτε άλλο, μέχρι μια απλή συμβουλή για την οργάνωση του χρόνου και του διαβάσματος, μέχρι οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό το οποίο να χρειαστεί, στο οποίο να χρειαστεί να υποστηριχτεί ένας μαθητής ή ακόμα και να γίνει μια συμβουλευτική με τους γονείς, εφόσον και αυτοί θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ήδη έχουμε 3 σχολικούς ψυχολόγους, έχουμε από ό,τι θα δείτε και ειδική παιδαγωγό και έχουμε ξεκινήσει και του χρόνου θα είναι και πολύ πιο διευρυμένο ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών που έχουν θέματα, αντιμετωπίζουν κάποια θέματα μαθησιακών δυσκολιών. Σας είπα, μπορεί να είναι από το πιο απλό, από την οργάνωση του χρόνου και του διαβάσματος, μέχρι κάτι που να είναι πολύ πιο βαρύ κατά κάποιο τρόπο. Και έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και ένα πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, ακριβώς γιατί είδαμε ότι και μέσα από την πανδημία οι μαθητές αντιμετωπίζουν πια αρκετά θέματα, χρειάζονται αρκετή υποστήριξη, χρειάζεται να έχει κανείς το νου του για προβλήματα, είτε προβλήματα που έχουν σχέση με τις σχέσεις τους, με τις κοινωνικές τους δηλαδή σχέσεις, είτε προβλήματα που έχουν σχέση με την ψυχική τους αντοχή και την ψυχική τους υγεία. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο το τρέχει ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι και ο σύμβουλος του κάθε τμήματος, κάθε εβδομάδα, μία ώρα, προσπαθούμε αφενός να καλλιεργήσουμε κάποιες δεξιότητες που θα τους κάνουν να είναι πιο ανθεκτικοί και να μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Αφετέρου, να ανοίξουμε και έναν διάβλο επικοινωνίας με τους συμβούλους αυτούς, με τους εκπαιδευτικούς αυτούς, ώστε να μπορέσουμε νωρίς να αντιληφθούμε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρχει σε κάποιους μαθητές, στη σχέση κάποιων μαθητών. Μπορεί κάποιοι μαθητές καμιά φορά να απομονώνονται πάρα πολύ από το περιβάλλον τους και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία κατά καιρούς αντιμετωπίζουν, είτε αντιμετωπίζουν έτσι και αλλιώς στην περίοδο της εφηβείας πολλά παιδιά, είτε έχουν να κάνουν και με κάπως οξυμένα θέματα τα οποία υπήρξαν στη διάρκεια της πανδημίας και εξακολουθούν να μας ακολουθούν από εκεί και πέρα. Υπάρχει η υποστήριξη για όσα παιδιά θέλουν να κάνουν αιτήσεις σε ξένα πανεπιστήμια, είτε αυτό είναι η Αμερική, όπως βλέπετε εδώ, και ο Καναδάς, είτε αυτό είναι η Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε μια εμπειρία γύρω από όλα αυτά, έχουμε μια πολύ καλή υποστήριξη για τους μαθητές αυτούς από αρκετά νωρίς, ώστε να ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να δουλέψουν, τι αξίζει να υπάρχει στο βιογραφικό τους, ώστε να μπορέσουν να έχουν πιθανότητες να πάνε σε ένα καλό πανεπιστήμιο, αν αυτό είναι το οποίο θέλουν να πετύχουν. Τα αποτελέσματά μας ούτως ή άλλως είναι πολύ καλά. Προσπάθησα να δώσουμε περισσότερη σημασία σε όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν και όχι τόσο στα αποτελέσματα στις εξετάσεις και στα πανεπιστήμια, αλλά σε τελική ανάλυση είναι αυτό κάτι το οποίο επίσης ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θέλουμε να μιλάμε πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα κάθε χρόνο. Εδώ βλέπετε κάποια στοιχεία από τις περσινές πανελλαδικές εξετάσεις. Χοντρικά αυτές είναι οι κατηγορίες των σχολών στις οποίες υψηλή ζήτηση, δηλαδή σχολές στις οποίες μπήκαν μαθητές μας την περσινή χρονιά, και από ό,τι βλέπετε είναι πολλές αυτές οι σχολές υγείας, ιατρικές, νομικές και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές επιτυχίες και σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού. Εδώ μιλάει για το γενικό, για μαθητές από το γενικό λύκειο που κατάφεραν πέρυσι να μπουν στο Harvard και στο Grinnell, αλλά φυσικά και στα σε πανεπιστήμια της Αγγλίας. Εδώ μιλάει για τους μαθητές από το IB Diploma, που πήγανε σε ξένα πανεπιστήμια της πρώτης ή της δεύτερης επιλογής τους. Να προσθέσω απλώς ότι ήδη φέτος ξέρουμε ότι έχουμε ένα παιδί που έχει γίνει δεκτό στο Harvard, ένα παιδί που έχει γίνει δεκτό στο Princeton, ένα παιδί που έχει γίνει δεκτό στο Stanford, για να πω απλώς τρία μεγάλα ονόματα από πανεπιστήμια της Αμερικής. Από ό,τι βλέπετε, αρκετοί κατευθύνονται και σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ειδικά μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αρχίσει και κατευθύνονται και προς άλλες χώρες. Και το επόμενο ερώτημα είναι εάν κανείς μπορεί να καλύψει τα έξοδα για σπουδές στο εξωτερικό, και γι' αυτό σας αναφέρουμε και αυτό το στοιχείο εδώ, ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί που πήγανε στην Αμερική, τουλάχιστον οι μαθητές μας, εξασφάλισαν πολύ μεγάλες υποτροφίες την περσινή χρονιά. Σταματώ εγώ εδώ και συνεχίζει η κυρία Θεοδωρίδου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα υποτροφιών του σχολείου, καθώς και για τη διαδικασία εισαγωγής. Λοιπόν, υπάρχει ένα ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών. Το σχολείο προσφέρει υποτροφίες και κατά την εισαγωγή στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου, αλλά και στο IB. Υπάρχουν ειδικά διάφορες κατηγορίες υποτροφιών, οι οποίες σχετίζονται με κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε αίτηση σε αυτές τις κατηγορίες. Όσον αφορά αυτές τις Α γυμνασίου, έχουμε τις υποτροφίες 100%, 75%, 15-50%. Τις τιμητικές υποτροφίες που τις δίνουμε στην κατηγορία των κανονικών διδάκτρων και τις υποτροφίες 75% με οικοτροφείο. Όταν θα συμπληρώσουμε την αίτησή μας, μπορούμε να επιλέξουμε μόνο μία κατηγορία. Να τις πάρουμε μία-μία. Στην κατηγορία κανονικών διδάκτρων έχουν τη δυνατότητα υποψήφοι να διεκδικήσουν τιμητική υποτροφία 10%, εάν είναι οι 8 πρώτοι σε βαθμολογία στο τεστ εισαγωγής. Κάθε χρόνο αυτές οι υποτροφίες δίνονται στους 8 πρώτους, στους 4 στην ουσία σε κάθε σχολείο, γιατί έχουμε 2 γυμνάσια και 2 λύκεια. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν τις 4 πρώτες βαθμολογίες στην πρώτη γυμνασίου στο πρώτο γυμνάσιο, για τη δευτέρα γυμνασίου θα έχουν 10% τιμητική υποτροφία και το ίδιο για τους 4 πρώτους του δευτέρου γυμνασίου. Και ούτω καθεξής σε όλες τις τάξεις. Αυτός είναι ένας τρόπος επιβράβευσης των παιδιών για την προσπάθεια που κάνουν. Τώρα έχουμε τις υποτροφίες που σχετίζονται άμεσα με το οικογενειακό εισόδημα. Θα δούμε ότι για την κατηγορία 100% το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ. Για το 75% τις 30.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις υποτροφίες διδάκτων και τροφίων 75%. Σε αυτές τις κατηγορίες, εκτός από την προϋπόθεση το όριο του οικογενειακού εισοδήματος και φυσικά την βαθμολογία στο τεστ εισαγωγής, υπάρχει ακόμα ένα κριτήριο, το οποίο είναι η επίσκεψη στο σπίτι από ένα κλιμάκιο καθηγητών μαζί με μία από τις ψυχολόγους του σχολείου, όπου θα πάρουν μία συνέντευξη από το παιδί, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια θα συντάξουν μία έκθεση, την οποία θα την καταθέσουν στην Επιτροπή Υποτροφιών, που αποτελείται από 15 μέλη, και αυτή θα αποφασίσει τελικά ποια παιδιά θα πάρουν υποτροφίες. Να προσθέσω ότι σε κάθε κατηγορία, αν ας πούμε προσφέρουμε 5 υποτροφίες στην υποτροφία διδάκτρων 100%, η Επιτροπή θα πάει στους 10 πρώτους σε βαθμολογία. Θα πάει δηλαδή στο διπλάσιο αριθμό από τις υποτροφίες που θα δοθούν. Αυτό θα το γνωρίζουμε
μετά τις εξετάσεις, όταν θα πάρουμε τα αποτελέσματά μας, θα δούμε στην αίτηση που έχουμε κάνει ηλεκτρονικά, εάν έχουμε περάσει στην επόμενη φάση αξιολόγησης, η οποία είναι η συνέντευξη. Να προσθέσω ότι για τις οικογένειες οι οποίες έχουν πάνω από δύο παιδιά, το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 3.000 για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν έχουμε τρία παιδιά, θα πάει στις 23.000. Αν έχουμε τέσσερα, στις 26 και ούτω καθεξής. Η υποβολή των αιτήσεων τώρα θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του μήνα για την Α' Γυμνασίου. Οι εξετάσεις γίνονται στις 6 Μαΐου, ωραία, και η ανακοίνωση των βαθμολογιών γίνεται μετά από μία εβδομάδα περίπου. Τώρα, όσον αφορά τις υποτροφίες διδάκτρων τροφίων 75%, είπαμε ότι το όριο είναι 30.000 ευρώ. Η συνέντευξη γίνεται στο σπίτι, δηλαδή η Επιτροπή θα πάει σε οποιαδήποτε πόλη ή χωριό στην Ελλάδα για να συναντήσει το μαθητή και την οικογένειά του, τους υποψηφίους και να τους γνωρίσουν από κοντά. Τα αποτελέσματα, ποιοι θα πάρουν τελικά τις υποτροφίες μετά τις συνεντεύξεις, θα βγουν τον Ιούνιο, γιατί υπάρχει μια διαδικασία με τις συνεντεύξεις που πρέπει να έχουν κάποιο χρόνο για να μπορέσει η Επιτροπή να πάει σε όλους τους υποψηφίους που έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Έχουμε και μία κατηγορία μερικών υποτροφιών, που είναι από 15 έως 50%. Αυτή έχει το όριο των 50.000 ευρώ στο εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν αν έχουν πάρει υποτροφία κατά την, όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, δηλαδή σε μία εβδομάδα. Δεν θα γνωρίζουν όμως το ποσοστό της υποτροφίας. Αυτό θα πρέπει να το δει η Επιτροπή, δηλαδή να εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία της οικογένειας και ανάλογα με τη βαθμολογία και το οικογενειακό εισόδημα, να αποφασίσει το ποσοστό που θα πάρουν οι υποψήφοι. Να προσθέσουμε ότι για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών, όχι για την κατηγορία κανονικών διδάκτρων, στην αίτησή μας θα πρέπει να ανεβάσουμε κάποια οικονομικά στοιχεία. Το ε1, το εκαθαριστικό σημείωμα και το ε9 και των δύο γονέων. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, δεν χρειάζεται και των δύο φυσικά, αλλά μόνο του ενός. Πώς ανανεώνονται οι υποτροφίες? Οι υποτροφίες ανανεώνονται κάθε χρόνο εφόσον ο μαθητής πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Το ένα είναι να είναι αριστούχος, ο μαθητής ή η μαθήτρια. Στο γυμνάσιο, ο αριστούχος θεωρείται αυτός που έχει τουλάχιστον 18,5 γενικό μέσο όρο βαθμολογίας και στο λύκειο 18,1. Δηλαδή, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Υποτροφιών τον Ιούνιο, θα πάρει τις βαθμολογίες, την διαγωγή, η οποία θα πρέπει να είναι εξαιρετική, θα την εξετάσει, και φυσικά τα οικονομικά στοιχεία, τα νέα οικονομικά στοιχεία της οικογένειας, ώστε να βεβαιωθεί ότι το εισόδημα δικαιολογεί την υποτροφία. Περιληπτικά, η διαδικασία για την αίτηση της πρώτης γυμνασίου γίνεται από το Parent Portal. Το Parent Portal, το link του είναι αυτό εδώ, είναι μία πλατφόρμα ηλεκτρονική στην οποία δημιουργούμε λογαριασμό και πάμε στην αίτηση εισαγωγή στο γυμνάσιο Λύκειο, τη συμπληρώνουμε, ανεβάζουμε μία φωτογραφία, το πρόσωπο του παιδιού, η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση την ημέρα των εξετάσεων και τα οικονομικά μας στοιχεία στις περιπτώσεις των υποτροφιών. Όπως είπαμε, αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι 30 Απριλίου. Οι εξετάσεις γίνονται το Σάββατο 6 Μαΐου, τα υποτελέσματα, δηλαδή οι βαθμολογίες, θα βγουν στις 12 Μαΐου και οι συνεντεύξεις στις κατηγορίες των υποτροφιών θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο. Να πάμε λίγο τώρα στις υποτροφίες της πρώτης λυκείου. Οι υποτροφίες διδάκτρων
καλύπτουν μέχρι 50% τα δίδακτρα στην πρώτη ηλικίου. Δεν υπάρχουν πλήρες υποτροφίες. Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο αριστούχοι μαθητές, αυτοί που έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογία στην τρίτη γυμνασίου τουλάχιστον 18,5 και το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 50.000 ευρώ. Αυτές οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Μαΐου. Πάλι θα πρέπει να ανεβάσουμε τα οικονομικά μας στοιχεία. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 20 και 21 Ιουνίου. Γίνονται στα ελληνικά και στα μαθηματικά στην ύλη της τρίτης γυμνασίου και στα αγγλικά σε επίπεδο pre-proficiency. Φυσικά υπάρχει και η διαδικασία της συνέντευξης για αυτούς οι οποίοι έχουν προκρίθει. Από φέτος υπάρχει μια νέα κατηγορία, η οποία καλύπτει και το οικοτροφείο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση από μαθητές και μαθήτριες για να έρθουν στο σχολείο στην πρώτη ηλικίου και να μένουν στο οικοτροφείο, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο των διδάκτρων. Πάλι, αίτηση μπορούν να κάνουν για αυτή την κατηγορία μόνο αριστούχοι μαθητές. Το εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ. Είχα μία ερώτηση από μία μαμά, αν ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω αίτηση. Θα μπορούσατε να κάνετε αίτηση, αλλά σίγουρα η υποτροφία, αν θα πάρει υποτροφία, δηλαδή είναι πρώτο στην βαθμολογία, πρώτη η υποψήφια ή υποψήφιος, το πιθανότερο είναι ότι η υποτροφία θα είναι μικρότερη. Δηλαδή θα πρέπει κάποιο ποσό των διδάκτρων να καλυφθεί από την οικογένεια. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Μαΐου. Ανεβάζουμε τα οικονομικά μας στοιχεία. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 20 Ιουνίου. Δεν θα γίνουν και 20 και 21. Επιλέξαμε μία μέρα να γίνουν οι εξετάσεις, έτσι ώστε οι υποψήφοι να μην χρειαστεί να μείνουν περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Όλες αυτές οι εξετάσεις γίνονται στις εγκαταστάσεις του σχολείου, εκτός από τις εξετάσεις που θα γίνουν στην Μυτιλήνη. Υπάρχει ένα κληροδότημα στο σχολείο, το κληροδότημα Αραπτέλης, που δίνει η απόδοση αυτή του κληροδοτήματος, καλύπτει υποτροφίες για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της νήσου Λέσβου αποκλειστικά. Γι' αυτό και κάνουμε εξετάσεις εκεί στο νησί. Αυτές οι εξετάσεις θα γίνουν στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο, στις 24 Ιουνίου. Η αίτηση σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις των διδάκτρων και τροφείων, είτε από την περιφέρεια τη συνολική, είτε από την Λέσβο, δεν γίνονται μέσα από το Parent Portal. Θα σας δείξω. Μισό λεπτάκι να... Όχι. Να πάω λίγο στην ιστοσελίδα του σχολείου. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστείτε. Και ναι, θα τα πούμε. Υπερπαραγωγή. Τα εξηγεί όλα. Λοιπόν, εδώ είναι η ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Θα πρέπει να επιλέξουμε το Anatolia High School, το γυμνάσιο. Για να μπορέσουμε να πάμε εδώ στα εγγραφές υποτροφίες. Υποτροφίες. Τώρα μιλάμε για την πρώτη λυκείου. Μετά θα σας πω για την πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, εδώ θα δείτε για την κατηγορία μόνο των διδάκτρων, ως 50% ότι μπαίνουμε στο Parent Portal, όμως για την κατηγορία που περιλαμβάνει και το οικοτροφείο, υπάρχει μία αίτηση, είναι ένα Word document, το οποίο θα το συμπληρώσετε και θα μας το στείλετε με τα οικονομικά σας στοιχεία σε αυτό το email. Τώρα για την πρώτη γυμνασίου πρέπει να πάμε εδώ, που λέει πρώτη γυμνασίου.
Και εδώ να μπούμε μέσα είναι η είσοδος για να μπούμε στο Parent Portal, όπου θα δημιουργήσουμε λογαριασμό. Θα δώσουμε ένα email, θα θέσουμε τους κωδικούς μας για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε την αίτησή μας, για να μπορέσουμε να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Εδώ είναι το βίντεο που είπε ο κύριος Παπανέστερος, που μας βοηθάει να δούμε πώς θα συμπληρώσουμε την αίτησή μας. Να πούμε ότι υπάρχουν υποδείγματα διαγωνισμάτων, 20 αυτή τη στιγμή αναρτημένα, για την πρώτη γυμνασίου, όπου υπάρχει, εδώ είναι τα υποδείγματα, υπάρχει και το listening, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε το αρχείο ήχου της εξέτασης των αγγλικών, και φυσικά να δούμε πώς είναι ένα τεστ. Ωραία. Και να δούμε και τις απαντήσεις. Υπάρχει και το φύλλο των απαντήσεων. Το τεστ αυτό γίνεται, απαντάται με ένα φύλλο πολλαπλών επιλογών. Στην ουσία μαυρίζουν οι μαθητές το αντίστοιχο κυκλάκι, που είναι το σωστό για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Λοιπόν, τώρα, για την εισαγωγή, για οι εξετάσεις υποτροφιών για την πρώτη ηλικίου, δεν υπάρχουν κάποια υποδείγματα. Συνήθως ρωτάνε οι γονείς αν έχουμε κάποιο υπόδειγμα. Είναι στην ουσία τύπο των εξετάσεων των προαγωγικών που δίνουν τα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά έτσι κι αλλιώς θα δώσουν προαγωγικές εξετάσεις στην τρίτη γυμνασίου. Ακριβώς αυτό το στυλ των εξετάσεων είναι και οι εξετάσεις υποτροφιών για το Ανατόλια. Εγώ έχω ολοκληρώσει την παρουσίασή μου. Να πω όμως, να προσθέσω κάτι που ίσως να ενδιαφέρει κάποιους από το κοινό μας αυτή τη στιγμή, ότι όπως ανέφερα εδώ, υπάρχουν υποτροφίες στο IB, στο International Baccalaureate, το οποίο ξεκινάει στη Δευτέρα Λυκείου. Είναι για τους μαθητές που, για νέους μαθητές που θέλουν να εισαχθούν, όχι για μαθητές που ήδη φοιτούν στο σχολείο. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα μέχρι και 100% υποτροφία διδάκτρων και υποτροφία με οικοτροφείο έως 100%. Μπορεί να είναι και 50% που να καλύπτει οικοτροφείο και δίδακτρα, 60%, 70%. Εξαρτάται από την επίδοση του μαθητή και από το οικογενειακό εισόδημα. Πάλι το όριο, το ανώτερο εισόδημα που μπορούμε να έχουμε είναι 50.000 ευρώ. Εγώ θα πρότεινα, πριν προχωρήσουμε στην κυρία Δάρα, η οποία θα μας μιλήσει για το οικοτροφείο, να προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που ίσως σχετίζονται με το σχολικό πρόγραμμα, με το ακαδημικό κομμάτι, το πρόγραμμα υποτροφιών, ώστε αυτοί οι οποίοι να μείνουν μόνο αυτοί που ενδιαφέρονται για το οικοτροφείο στη συνέχεια. Κυρία Ζαρούχα, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο με τις ερωτήσεις? Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Μία ερώτηση που τέθηκε από γονέα είναι αν μπορούσε να μας πει ο κύριος Φιλάρετος για κάποια ποσοστά επιτυχιών των αποφύτων, όχι σε νούμερα, αλλά σε κάποια ποσοστά στα πανεπιστήμια. Αυτό που λέω είναι ότι δεν έχουν νόημα πάρα πολύ αυτά τα ποσοστά, με την εξής έννοια. Όλα τα παιδιά επιτυγχάνουν, μπαίνουν σε κάποια σχολή. Άρα το ποσοστό επιτυχίας είναι 100%. Από ένα σημείο και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι εάν τα περισσότερα παιδιά μπήκανε στις σχολές που ήθελαν να μπουν. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει με κανέναν τρόπο, γιατί όταν κάνει κανείς πια το μηχανογραφικό του, έχει πάρει τη βαθμολογία του και κατά συνέπεια το αν τελικώς θα συμβιβαστεί με μια σχολή που δεν ήταν η πρώτη του ή η δεύτερη του επιλογή ή δεν θα συμβιβαστεί, είναι ένα άλλο θέμα. Άρα δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα και ούτε έχει νόημα αυτός ο διαγωνισμός που γίνεται μεταξύ των σχολείων, όπου ισχυρίζονται όλοι ότι έχουν 100% ποσοστά επιτυχίας, γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από το σε ποια σχολή τελικώς μπαίνουν. Αυτό που προσπάθησα να σας
δείξω σε εκείνο το slide που είδατε, είναι ότι έχουμε πολλά παιδιά που μπαίνουν σε σχολές υψηλής ζήτησης. Άρα τα νούμερα που είδατε ήταν νούμερα σε ένα σύνολο 170 παιδιών, αν αυτό σας δίνει το μέτρο. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση, νομίζω, επίσης που ίσως θα είχε κάποια αξία, εκτός αν Βίκυ θέλουμε όλες να τις αναφέρουμε. Πείτε εσείς αν έχετε, πείτε την ερώτηση. Υπάρχει μια ερώτηση για το αν λαμβάνουμε υπόψη μας τον δείκτη νοημοσύνης, λέει η ερώτηση. Τα αποτελέσματα ενός τεστ, όπως είναι το WISC, και αν το λαμβάνουμε υπόψη μας κατά τον θεσμό, την απονομή, ας πούμε, των υποτροφιών. Εάν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, λαμβάνονται υπόψη και δίνονται κάποιες διευκολύνσεις, αυτές που τέλος πάντων μας προτείνονται με βάση τη διάγνωση αυτή. Αν μιλάμε για έναν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης και αν αυτός λαμβάνεται υπόψη, εάν είναι υποτροφίες όπου μεσολαβεί και η συνέντευξη που είπαμε προηγουμένως κτλ., ούτως ή άλλως αυτά θα φανούν σε εκείνη τη φάση. Υπάρχει μια ερώτηση αν υπάρχουν αθλητικές υποτροφίες. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν δίνουμε υποτροφίες για αθλητικές επιδόσεις. Φυσικά, εάν ένας μαθητής, μια μαθήτρια που δίνει εξετάσεις για υποτροφία 100% ή 75% έχει και αυτό το επιπλέον προσόν, να είναι μια πολύ καλή αθλήτρια, ένας πολύ καλός αθλητής κτλ., προφανώς είναι πολύ πιο πιθανό να πάρει υποτροφία από κάποιον άλλον που έχει την ίδια επίδοση στο τεστ ή στα μαθήματα, αλλά δεν έχει αυτό το επιπλέον στοιχείο που τον διακρίνει. Για την ύλη που, σε ποια ύλη εξετάζονται οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου για εισαγωγή στην πρώτη λυκείου, το απάντησε νομίζω και η κυρία Θεοδωρίδου, ελληνικά και μαθηματικά της τρίτης γυμνασίου και αγγλικά όσο καλύτερα μπορούν να γράψουν. Τα αγγλικά έχουν και το νόημα της τοποθέτησής τους στο κατάλληλο επίπεδο, γιατί έχουμε και επίπεδα, τάξεις επιπέδων, ας πούμε, στα αγγλικά, οπότε έχει και αυτή τη σημασία. Επίσης, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για υποτροφία, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει χωρίς υποτροφία. Να μας απαντήσει λίγο, όταν κυρία Θεοδωρίδου. Ναι, όταν θα συμπληρώσουμε την αίτηση, μπορούμε να επιλέξουμε μόνο μία κατηγορία. Αυτό έχει την εξής, ας το πούμε, είναι ουσιώδες, γιατί στην κατηγορία των κανονικών διδάκτρων, τα παιδιά τα οποία περνάνε τις εξετάσεις, ξέρουν ότι μπορούν να εγγραφούν μόλις βγουν τα αποτελέσματα. Τα παιδιά των υποτροφιών δεν το γνωρίζουν εκείνη την ημέρα, έχουν περάσει στην επόμενη φάση αξιολόγησης, που είναι είτε η συνέντευξη είτε η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων. Άρα οι θέσεις έχουν γεμίσει. Δεν υπάρχουν θέσεις στην κατηγορία κανονικών διδάκτρων. Επίσης, δεν μπορεί να υποπέσει σε άλλη κατηγορία. Δηλαδή, να πεις ότι έχω 100% ότι την έχω πάρει, βάλτε μου στο 75. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Και δεν παίζει όχι μόνο γιατί ήδη έχουν ενημερωθεί οι υποψήφοι σχετικοί που έχουν περάσει στην επόμενη φάση, αλλά και γιατί οι λίστες που βγαίνουν οι συγκεκριμένες είναι εξ αρχής χωριστές, δεν μπορείς να περάσεις από τη μία λίστα στην άλλη. Ο στόχος του σχολείου είναι το εξής, ότι η επιλογή της κατηγορίας που θα κάνουμε να είναι αυτή που πραγματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε με το εισόδημά μας. Διότι αν κάνουμε μία αίτηση για μία υποτροφία και την πάρουμε ενώ μπορούμε να πληρώσουμε τα δίδακτρα, στην ουσία στερούμε την υποτροφία από ένα άλλο παιδί. Να πω κάτι πολύ σημαντικό που δεν το ανέφερα, ότι οι υποτροφίες δεν είναι εκπτώσεις διδάκτρων. Είναι είτε δωρεές που έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν μπει στο καταπίστευμα του σχολείου και η απόδοση αυτού καλύπτει τις υποτροφίες, είτε είναι δωρεές που γίνονται αυτή τη στιγμή από ιδρύματα, από ιδιώτες, από επιχειρήσεις και για παιδιά που θα φοιτήσουν στο σχολείο ή φοιτούν. Άλλη ερώτηση.
Επίσης, έχουμε μία ερώτηση σχετικά με τα υποδείγματα για τις εξετάσεις του IB, αν υπάρχουν κάποια υποδείγματα που μπορούν να πάρουν υποψήφιοι. Όχι, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα, αναρτημένα, εν πάση περιπτώσει. Γίνεται λίγο διαφορετικά εκεί ο διαγωνισμός. Καταρχήν, τα παιδιά που διαγωνίζονται για υποτροφία πηγαίνουν και κάνουν ένα μάθημα, μία ώρα, μία συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τους καθηγητές. Συζητάνε κάποιο δοκίμιο, κάποιο κομμάτι το οποίο τους δίνεται και πάνω σε αυτό μετά γράφουν κάτι σε απόκριση, ας πούμε, ενός ερωτήματος το οποίο σχετίζεται με τη συζήτηση που έχουν κάνει στην τάξη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεστ μαθηματικών. Αυτό γίνεται στα αγγλικά που ανέφερα προηγούμενος. Υπάρχει και ένα τεστ μαθηματικών που σχετίζεται με την ύλη της προηγούμενης τάξης. Δεν είναι διαφορετικό, δηλαδή, από αυτό. Επίσης, κυρία Θεοδωρίδη, θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για τα παιδιά που θέλουν να εισαχθούν στις ενδιάμεσες τάξεις ασχέτως υποτροφιών, ποια είναι η διαδικασία? Ναι, βεβαίως, φυσικά. Από τη στιγμή που θα προκύψουν θέσεις στις ενδιάμεσες τάξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καινές θέσεις, όμως προκύπτουν, τώρα μιλάμε για Δευτέρα Γυμνασίου και Τρίτη Γυμνασίου, και για τη Δευτέρα Λυκείου, γιατί την Πρώτη Λυκείου την έχουμε καλύψει. Από τη στιγμή που προκύψουν λοιπόν θέσεις, οι αριστούχοι μαθητές έχουν προτεραιότητα. Αριστούχος, όπως είπαμε, στο γυμνάσιο είναι αυτός που έχει τουλάχιστον 18,5. Η διαδικασία, το κριτήριο επιλογής είναι η συνέντευξη από τους διευθυντές του σχολείου, η οποία λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο. Τώρα, στην περίπτωση που δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις από τους αριστούχους, προχωράμε σε εισαγωγικές εξετάσεις για τους μη αριστούχους που γίνονται στις 20 και 21 Ιουνίου. Να πούμε ότι στην πρώτη λυκείου, επειδή περίπου από τους 200 μαθητές, οι περίπου 50 μαθητές στη Δευτέρα Λυκείου πάνε στο IB, δημιουργούνται 8 νέες θέσεις, οι οποίες αυτές, ας το πούμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να εγγραφούμε στην πρώτη λυκείου από ό,τι στις άλλες τάξεις. Γι' αυτό και υπάρχει και η διαδικασία και για τις υποτροφίες. Και μία τελευταία ερώτηση που βλέπω εδώ. Αν μπορούν οι μαθητές να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων lower και proficiency για το τμήμα μάλλον το είμαστε MSD. Εξεταστικό κέντρο για την Βόρειο Ελλάδα, για το MSU, το πτυχίο και το αντίστοιχο, ας το πούμε, lower και proficiency. Εδώ στο σχολείο γίνεται. Και υπάρχει και κλαμπ προετοιμασίας. Εδώ να τονίσουμε όμως ότι δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό η προετοιμασία, κομμάτι της προετοιμασίας. Απλώς είναι τέτοιο το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο των αγγλικών του σχολείου το μπορούμε να το αντιληφθούμε από μαθητές που έρχονται από άλλα σχολεία στην πρώτη λυκείου και έχουν πάρει το proficiency και στις εξετάσεις των αγγλικών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή. Άρα το επίπεδο των αγγλικών του σχολείου θα λέγαμε ότι είναι πιο ουσιώδες, δεν είναι τόσο, ας το πούμε, είναι και η γραμματική φυσικά και το συντακτικό. Ίσως ο κύριος Φιλάρητος θέλει να μας πει περισσότερο σε αυτό, αλλά περισσότερο είναι το κατά πόσο μπορούμε να χειριστούμε τη γλώσσα ως μητρική. Ναι, όχι, νομίζω ότι αρκεί αυτό που είπαμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ωραία, οπότε να προχωρήσουμε στην κυρία Δάρα. Κυρία Δάρα είναι η διευθύντρια του οικοτροφείου, παλιά υπότροφη οικότροφη, καθηγήτρια βιολογίας στο σχολείο και διευθύντρια του οικοτροφείου. Ευχαριστώ, κυρία Θεοδωρίδου. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι είμαι οικότροφη, διέζησα σε αυτό το ίδιο οικοτροφείο 6 χρόνια, πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου που έφυγα μετά για σπουδές. Το οικοτροφείο είναι ο χώρος, θα λέγαμε, που φιλοξενούνται όλοι αυτοί οι μαθητές οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο σχολείο μας, αλλά δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχουμε παιδιά από όλη την Ελλάδα, αλλά και παιδιά που είναι από το εξωτερικό.
Κυρία Θεοδωρίδου, πώς μπορείτε να βάλετε την παρουσίαση? Αυτή είναι η δικιά μου παρουσίαση, μάλλον έπρεπε να τα ξαναπώ από την αρχή εγώ, αλλά ναι. Τελικά δεν θα τα ξαναπώ από την αρχή. Ωραία. Λοιπόν, στην προηγούμενη εικόνα είδατε την είσοδο του χώρου του οικοτροφείου και σε αυτήν την εικόνα βλέπετε κάποια από τα παιδιά μας και βλέπετε ότι το βασικό για μας είναι ότι το οικοτροφείο είναι μια μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά που θα έρθουν και φυσικά αυτό προσπαθούμε να το εμφυσίσουμε στα παιδιά, όχι μόνο να δουν το οικοτροφείο σαν ένα χώρο ή σαν ένα ξενοδοχείο ή σαν ένα χώρο που θα μένουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, αλλά είμαστε μια ιδιαίτερη μικρή κοινότητα στην οποία τα παιδιά αποκτούν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή, η υπευθυνότητα. Έχουμε ενεργή συμμετοχή στην καθημερινή ζωή ο ένας του άλλου, δηλαδή και τα παιδιά και εμείς. Και γενικά, όπως βλέπετε, θεωρούμε ότι τα παιδιά στο χώρο αυτό περνάνε καλά, αν και είναι μακριά από τις οικογένειές τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε ώστε να έχουμε ένα ευχάριστο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά στον λόγο για τον οποίο είναι εδώ, που είναι να αποκτήσουν τη γνώση αυτή, την εκπαιδευτική εμπειρία που δεν μπορούν να αποκτήσουν στον τόπο τους. Κύριο μέλημα φυσικά είναι η ασφάλεια των παιδιών. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι υπεύθυνος για παιδιά αλωνών. Επομένως, το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών που μένουν στο χώρο του οικοτροφείου. Έτσι λοιπόν έχουμε 24-ωρη φύλαξη. Όλοι δηλαδή όσοι δουλεύουμε στο οικοτροφείο είμαστε διαθέσιμοι και είμαστε παρόντες και παρούσες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δεν έχουμε Σάββατο, δεν έχουμε Κυριακή, είμαστε πάντοτε μαζί με τα παιδιά. Ο χώρος του σχολείου, όπως τον είδατε και στο βίντεο, είναι πλήρως περιφραγμένος. Έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να έχουν όλον αυτό το χώρο. Οι υπότροφοι μαθητές που μένουν στο οικοτροφείο είναι πλήρως ασφαλισμένοι, με ιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει το σχολείο, ακριβώς για να μπορούμε, εάν συμβεί οτιδήποτε, να έχουν την καλύτερη, τέλος πάντων, αντιμετώπιση. Σε όλο το κάμπους και φυσικά και στο οικοτροφείο έχουμε συστήματα συναγερμού, έχουμε πυρασφάλεια και το πιο βασικό είναι ότι, όπως είπα προηγουμένως, είμαστε όλοι διαθέσιμοι, οι σύμβουλοι του οικοτροφείου και εγώ, γιατί μένουμε μέσα στο κάμπους. Δηλαδή, το δικό μου σπίτι είναι δίπλα στο οικοτροφείο, έχουμε διαμερίσματα που μένουν οι σύμβουλοι, που είναι μέσα στους χώρους του οικοτροφείου. Δεν κλειδώνουμε δηλαδή τα παιδιά και φεύγουμε το βράδυ στις 12, αλλά είμαστε στο χώρο ακριβώς μαζί με τα παιδιά, ώστε αν υπάρξει ανάγκη να μπορέσουμε άμεσα να παρέμβουμε. Έχουμε 38 δίκλινα δωμάτια, το καθένα με το δικό του μπάνιο. Αυτή είναι η βασική χώρη του οικοτροφείου. Η τραπεζαρία που τρώνε οι μαθητές μαζί με την κουζίνα, όπου στην κουζίνα μαγειρεύονται καθημερινά 5 γεύματα, δεν έχουμε τίποτα κατεψυγμένο και προμαγειρεμένο. Όλα μαγειρεύονται εδώ με εξαιρετικά υλικά. Έχουμε μία μεγάλη αίθουσα ψυχαγωγίας που το λέμε playroom, που έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε υπολογιστές, ποδοσφαιράκια, πιάνο, έχουμε κάποια σαλονάκια για να μπορούμε να καθόμαστε, να βλέπουμε τηλεόραση, να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε, να παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια και φυσικά έχουμε και το δύσκολο της υπόθεσης, έχουμε το πλυντήριο που τα παιδιά πρέπει να μάθουν σιγά σιγά να πλένουν τα ρούχα τους μόνα τους και να αναλάβουν τέλος πάντων αυτού του είδους την ευθύνη για τον εαυτό τους. Εδώ βλέπετε ένα δωμάτιο, το προηγούμενο ήταν ένα δωμάτιο στο διάδρομο των αγοριών, με έτσι λίγο διαφορετικά χρώματα, τα παιδιά επέλεξαν τα χρώματα για τα δωμάτια. Στην επόμενη εικόνα βλέπετε ένα δωμάτιο του ορόφου των κοριτσιών στο οικοτροφείο. Εδώ βλέπετε κάποια παιδιά την ώρα που τρώνε και μάλιστα έχουν ρότο το φαγητό, αρακά με πατατούλες. Εδώ είναι ο χώρος της τραπεζαρίας και ο χώρος που σερβίρονται τα παιδιά.
το playroom που σας είπα προηγουμένως, που παίζουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Και άλλη μια εικόνα από το playroom. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το προσωπικό, πώς είμαστε, ποιοι είμαστε οι έτσι ενήλικες που ασχολούμαστε άμεσα με τα παιδιά. Εκτός από εμένα, έχουμε μια πολύ καλή, πολύ δυνατή ομάδα. Έχουμε 5 συμβούλους υπηρεσίας, είναι νέα άτομα, κάποια από αυτά μάλιστα είναι και πρώην οικότροφοι, που με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, τέλος πάντων, εργάζονται στο οικοτροφείο, είναι μαζί με τα παιδιά, κάθονται, θα φάνε μαζί τους, θα τους ξυπνήσουν το πρωί, θα πάνε μαζί στη μελέτη, θα πάνε μαζί στο φαγητό, θα κάνουν δραστηριότητες, θα κάνουν παιχνίδια. Έχουμε μια νοσηλεύτρια η οποία είναι παρούσα κάθε μέρα, κάθε πρωί στις 7.30, θα τσεκάρει τα παιδιά αν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα. Έχουμε τον γιατρό του σχολείου, ο οποίος είναι διαθέσιμος και αυτός 24 ώρες το 24ωρο, αν δηλαδή παραστεί ανάγκη να κληθεί για οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίσει κάποιο από τα παιδιά μας. Έχουμε την ψυχολόγο μας, η οποία και αυτή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, είναι η ψυχολόγος του οικοτροφείου. Όπως ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Φιλάρετος, τα πράγματα δυσκόλεψαν λίγο για τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, οπότε έχουμε μία μόνιμη ψυχολόγο στο οικοτροφείο. Έχουμε το προσωπικό από την εταιρεία σύτησης και φυσικά τις καθαρίστριες που καθαρίζουν τα δωμάτια και όλους τους χώρους του οικοτροφείου καθημερινά. Εδώ είναι ενδεικτικά ένα πρόγραμμα, το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών. Ξύπνημα στις 7, υπάρχει ο σύμβουλος υπηρεσίας και η νοσηλεύτρια. Κάθε πρωί θα περάσουν από κάθε δωμάτιο, θα ξυπνήσουν, θα καλημερίσουν τα παιδιά μια, δυο, τρεις φορές, όσες χρειάζεται τέλος πάντων, ώστε να είμαστε σίγουροι τα παιδιά ξυπνούν. Στη συνέχεια θα πάρουν το πρωινό τους, θα τακτοποιήσουν τα δωμάτια τους, μερικοί, όχι όλοι, η αυτή είναι η αλήθεια, και θα αναχωρήσουν για το σχολείο. Θα κάνουν τα μαθήματά τους, θα επιστρέψουν στις 3:20 που τελειώνει το πρόγραμμα του σχολείου και θα έχουν ένα μεσημεριανό, όλοι μαζί θα φάμε και εγώ είμαι εκεί και οι σύμβουλοι είναι εκεί, θα μιλήσουμε, θα γελάσουμε, θα κλάψουμε ανάλογα με το τι έχει συμβεί την ημέρα. Στις 4:30 έχουμε και ένα απογευματινό, δηλαδή μετά το μεσημεριανό δίνουμε και κάποιο σνακ στα παιδιά. Μετά ακολουθεί η μελέτη. Τα μικρότερα παιδιά με συνοδεία των συμβούλων πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη είναι ένα κτίριο ακριβώς δίπλα στο οικοτροφείο, όπου εκεί θα κάνουν τη μελέτη τους και φυσικά οι σύμβουλοι θα βοηθήσουν τα παιδιά σε ό,τι πρόβλημα έχουν. Στη βιβλιοθήκη έχουμε πάρα πολλά βιβλία, έχουμε υπολογιστές. Τέλος πάντων, έχουμε όλα τα μέσα για να βοηθηθούν τα παιδιά να έχουν μια εκπαιδευτική εμπειρία, αυτή που θέλουν τέλος πάντων, και αυτή για την οποία ήρθαν να μείνουν στο οικοτροφείο μακριά από τα σπίτια τους. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε το βραδινό, μετά έχουμε μία ώρα που είναι ελεύθερη, 9 με 10 ξανά έχουμε μελέτη, γιατί το πρόγραμμα μας είναι αρκετά απαιτητικό στο σχολείο, έχουμε πάρα πολλές ώρες μάθημα. Και στις 11 σβήνουμε τα φώτα στο γυμνάσιο και στις 11.30 στο λύκειο. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, γιατί η ειλικρίνεια είναι χαρακτηριστικό μου, στο λύκειο και κυρίως στην τρίτη λυκείου δεν τα σβήνουμε τα φώτα, γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές παιδιά που χρειάζεται να διαβάσουν και δυστυχώς να ξενυχτήσουν. Ανέφερα προηγουμένως τα φαγητά, τρώμε καλά εδώ στο οικοτροφείο, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε 3 κύρια γεύματα. Πρωινό που είναι με τη μορφή μπουφέ, όπου τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν, έχει σχεδόν τα πάντα, έχει γάλα, γιαούρτι, δημητριακά, χυμούς, τυριά, γαλοπούλες, ψωμί, αυγά. Μπορούν να επιλέξουν και να κάνουν ένα καλό, ένα γερό πρωινό, που είναι και το πιο βασικό γεύμα κατά τους διατροφολόγους. Έχουμε το μεσημεριανό που επίσης είναι μαγειρεμένο και εκεί δεν έχουμε μπουφέ βέβαια, έχουμε 2 ή 3 σαλάτες να επιλέξουν τα παιδιά. Έχουμε το κυρίως γεύμα, κάθε μέρα έχουμε κρέας, την Τετάρτη μόνο έχουμε λαδερό, σας λέω τα φαγητά που συνήθως ζορίζουν τα παιδιά, Τετάρτη μεσημέρι έχουμε λαδερό, Δευτέρα μεσημέρι έχουμε όσπρια και Πέμπτη Παρασκευή, ανάλογα με το πότε θα βρει φρέσκο ψάρι, ποια μέρα από τις 2 θα έχει φρέσκο ψάρι, έχουμε το ψάρι. Όλα τα υπόλοιπα μεσημεριανά και βραδινά είναι κρέας, ρύζι, λαχανικά, πατάτες, τέλος πάντων αυτά που μαγειρεύουμε στο σπίτι μας κανονικά. Στο βραδινό έχουμε επίσης την επιλογή τα παιδιά, αν θέλουν,
να πάρουν και γάλα με δημητριακά ή γιαούρτι και κυρίως τα κορίτσια δεν θέλουν να φάνε βαριά βραδινά. Επίσης έχουμε δύο snacks ημερησίως, δηλαδή ανάμεσα στο πρωινό που είναι 7.30 ώρα το πρωί και στο μεσημεριανό που είναι στις 3.30, έχουμε ένα μεγάλο διάλειμμα στο σχολείο, το διάλειμμα του Τετάρτου, που τα παιδιά που μένουν στο οικοτροφείο μπορούν να πάρουν χωρίς επιπλέον χρέωση από την καντίνα του σχολείου ένα σνακ για να φάνε. Και το δεύτερο σνακ είναι το απογευματινό που δίνουμε ανάμεσα στο μεσημεριανό και στο βραδινό. Το πιο νευραλγικό κομμάτι, σημείο της οικοτροφιακής ζωής και με βάση την εμπειρία μου, είναι η μελέτη. Προσωπικά και ως εκπαιδευτικός και ως μητέρα και ως διευθύντρια του οικοτροφείου και ως πρώην οικότροφη, θεωρώ ότι αν υπάρχει ένας και μοναδικός λόγος για να χωριστεί ένα παιδί από την οικογένειά του σε μια τόσο τρυφερή ηλικία όπως είναι η ηλικία των 12, 13, 14, 15 χρονών, είναι μόνο για να του δώσεις ως γονιός τα εφόδια να κάνει κάτι, την παιδεία που δεν θα μπορούσε να την έχει στο σπίτι του. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά που έρχονται εδώ να μην ξεχνούν το στόχο τους και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουν την πιο αποτελεσματική μελέτη και να καταφέρουν αυτό για το οποίο είναι μακριά από τους δικούς τους. Έτσι λοιπόν έχουμε βοήθεια και υποστήριξη από ειδικούς συμβούλους, έχουμε πάρα πολλές φορές βοήθεια και υποστήριξη από τους ίδιους τους καθηγητές του σχολείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Επιτροπή Υποτροφιών κρίνει ότι θα έπρεπε να βοηθηθεί κάποιο παιδί με κάποιο συγκεκριμένο καθηγητή σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα, οπότε και αυτό γίνεται. Φυσικά στη βιβλιοθήκη υπάρχει προσωπικό που βοηθάει τα παιδιά και εμείς είμαστε διαθέσιμοι και στη βιβλιοθήκη και στα δωμάτια τους και στην τραπεζαρία και σε όποιο χώρο βρίσκονται να μπορούν να διαβάσουν με ηρεμία και να τους βοηθήσουμε για να καταφέρουν αυτό για το οποίο ήρθαν εδώ. Δεν είναι όμως μόνο διάβασμα το οικοτροφείο. Το οικοτροφείο έχει και πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Πριν από λίγες μέρες έπαιξαν σχεδόν όλα τα παιδιά του οικοτροφείου, δηλαδή από 12 χρονών μέχρι 18 σε ομάδες και είχαμε και ένα έτσι πολύ μεγάλο excitement αναστάτωση. Παίξαμε ένα treasure hunt και τώρα έχουμε να κερδίσουμε και το βραβείο που είναι να κάνουμε ένα γεύμα έξω. Έχουμε λοιπόν διάφορες άλλες δραστηριότητες, κυρίως βέβαια αυτές γίνονται τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει χρόνος. Αθλητισμός, έχουμε ομάδα ποδοσφαίρου, κάθε Πέμπτη τα παιδιά παίζουν το βράδυ με πολλές φορές αντίπαλοι με τους καθηγητές που και αυτοί θέλουν να παίζουν με τα παιδιά του οικοτροφείου. Φυσικά τα παιδιά μας συμμετέχουν σε πάρα πολλές ομάδες και έχουν και πιο οργανωμένες διαδικασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, πολύ ωραία επιτραπέζια παιχνίδια, μουσικές βραδιές, κάνουμε χειροτεχνίες, έχουμε κινηματογραφικές προβολές, κάνουμε πάρτι, κάνουμε κάποιες μικρές εξόδους. Ανάλογα με το χρόνο που έχουν τα παιδιά διαθέσιμο και ανάλογα με το ποιος είναι σύμβουλος, γιατί ο καθένας από τους συμβούλους έχει και τέλος πάντων την κατηγορία στην οποία θεωρείται πιο ικανός. Ο Ιωσήφ, ας πούμε, είναι αυτός με τον οποίο θα παίξουν μπάλα. Ανάλογα λοιπόν με το ποιος είναι η υπηρεσία του Σαββατοκύριακο και ποια είναι τα παιδιά, θα οργανώσουμε και διάφορες δραστηριότητες στο χώρο μας. Πολύ συχνά οι γονείς θέλουν να μάθουν για τις άδειες εξόδου, αν δηλαδή τα παιδιά μπορούν να βγουν. Το οικοτροφείο φιλοξενεί φυσιολογικά υγιή παιδιά, επομένως ό,τι θα κάναμε ως γονείς αν είχαμε τα παιδιά μας στο σπίτι, το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ. Δηλαδή, δίνουμε κάποια έγγραφα στους γονείς που πρόκειται να φέρουν τα παιδιά τους στο οικοτροφείο και ανάλογα με την επιθυμία τους, αν δηλαδή επιτρέπουν στο παιδί τους να βγαίνει έξω μέχρι κάποια ώρα ή μέχρι ποια ώρα ή να μην βγαίνει, να βγαίνει με συνοδεία, να βγαίνει με κάποιο μεγαλύτερο ή μόνος του ή με κανέναν, αυτή είναι η βάση στο πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς το παιδί. Είναι διαφορετικό φυσικά να στείλεις ένα παιδί που είναι 12 χρονών από ένα απομακρυσμένο χωριό και φυσικά ως γονιός δεν θα ήθελες να βγει έξω με κανέναν, τουλάχιστον στην αρχή μέχρι να μάθει την πόλη, και είναι διαφορετικό να έρθει ένα παιδί στο οικοτροφείο, ας πούμε για να πάει στο IB, που θα έρθει στα 16 του, ίσως 17, ήδη στο σπίτι του βγαίνει.
Άρα λοιπόν το αν θα βγει, πότε θα βγει και με ποιες προϋποθέσεις και μέχρι τι ώρα εξαρτάται κυρίως από τους γονείς, εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών όπως προείπα, αλλά εξαρτάται και από τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχουμε παιδιά που έρχονται και κάνουν αθλήματα ή κάνουν μουσική ή κάνουν, ξέρω εγώ, έχουν κάποια άλλη δραστηριότητα την οποία θέλουν να συνεχίσουν όταν έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, με την ενημέρωση που έχουμε από τους γονείς, οργανώνουμε με κάποιον τρόπο πώς το παιδί θα πηγαίνει, πού θα πηγαίνει και πώς θα έρχεται. Θρησκευτικών καθηκόντων στο οικοτροφείο είναι παιδιά αλλά και παιδιά από όλο του σχολείου μας, το Πάγκο, που έχουμε παιδιά, αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά από το Ντουμπάι, από το South Africa, έχουμε από τις Φιλιππίνες, φυσικά έχουμε από την Αγγλία, έχουμε από τη Γερμανία, έχουμε από διάφορους χώρους. Άρα οι μαθητές του οικοτροφείου μπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, εφόσον το επιθυμούν, στους χώρους λατρείας που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε παιδιά που θέλουν να πάνε στην εκκλησία και τα Σαββατοκύριακα μαζί του να ξυπνήσουν, να τους ξυπνήσουμε λίγο πιο νωρίς, να ανοίξουμε λίγο πιο νωρίς την πόρτα για να μπορέσουν να πάνε. Για τους ορθόδοξους χριστιανούς υπάρχει και η εκκλησία του σχολείου που και αυτή λειτουργεί κάποιες φορές σε κάποιες γιορτές. Βέβαια στην πόλη Θεσσαλονίκης υπάρχει Ρωμακαθολική Εκκλησία, Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία και Εβραϊκή Συναγωγή. Αν δηλαδή το παιδί και οι γονείς επιθυμούν το παιδί να άσκει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, εμείς φυσικά θα βοηθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ βλέπετε τα κοριτσάκια του οικοτροφείου μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Να επιστρέψουμε λιγάκι στην κυρία Θεοδωρίδου για να μας απαντήσει πόσες είναι οι υποτροφίες με οικοτροφείο στην Α Λυκείου και πόσες οι υποτροφίες χωρίς οικοτροφείο. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα σας πω. Οι υποτροφίες θα... Εκτός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα διατεθεί για τις υποτροφίες της πρώτης ηλικίου και δεν θα μπορέσουμε να παρεκκλίνουμε από αυτό, συνήθως για την κατηγορία των κανονικών διδάκτρων είναι έως 4 και για τις υποτροφίες με την κάλυψη του υποτροφίου θα είναι τουλάχιστον 1, μπορεί και 2, θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους. Να πούμε ότι μέχρι και την τελική απόφαση της Επιτροπής μπορεί να έχουμε δωρεές, γιατί υπάρχει ένα τμήμα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βοστόνη που ασχολείται αποκλειστικά με την εξέβρεση πόρων για τις υποτροφίες. Μπορεί το ποσό αυτό να αυξηθεί και να αυξηθεί και αντίστοιχα και ο ρυθμός των υποτροφιών. Αυτό ισχύει, κυρία Θεοδωρίδου, και για το IB με οικοτροφείο. Πόσες υποτροφίες στο IB έχουμε με οικοτροφείο? Το ίδιο ισχύει και για το οικοτροφείο. Στο IB, τώρα σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, μπορούν να δοθούν και 10 υποτροφίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση από ό,τι βλέπω. Καλύφθηκαν... Ωραία, να πούμε το εξής πριν να κλείσουμε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση αυτή, ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Μέσα από την ιστοσελίδα, σε όλα τα σημεία που σας έδειξα, υπάρχει το email και το τηλέφωνο του γραφείου, όπου μπορούμε και εγώ αλλά και η κυρία Ζαρούχα να απαντήσουμε σε ό,τι ερώτηση έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε μπορούμε να πούμε εδώ κάπου καλό βράδυ σε όλους. Ναι. Είπαμε ότι υπάρχει και η ηχογράφηση και η μαγνητοσκόπηση μάλλον της σημερινής παρουσίασης. Θα είναι διαθέσιμη σε όλους όσοι το επιθυμούν να δουν κάτι ξανά και φυσικά πάντα υπάρχει και το διαζώσεις ή έστω και ναι. Το τηλέφωνο ή το email. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι γιατί υπάρχει μια ερώτηση αυτή τη στιγμή που μόλις έγινε. Για την εισαγωγή στο οικοτροφείο είναι απαραίτητο ο γονέας να ζει σε άλλη πόλη. Αν στη διάρκεια της πρώτης ή δεύτερης χρονιάς, π.χ. ο γονέας καταφέρει να πάρει απόσπαση από τη δουλειά του στη Θεσσαλονίκη,
το παιδί χάνει το δικαίωμα διαμονής στο οικοτροφείο. Όχι, το παιδί δεν χάνει το δικαίωμα διαμονής στο οικοτροφείο, αλλά σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, επειδή ο γονέας έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, το παιδί συνήθως θέλει να μείνει με τον γονέα, όπως και οι γονείς, οπότε φεύγει από το οικοτροφείο, αλλά δεν χάνει την υποτροφία διδάκτρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις που πραγματικά υπάρχει μια μετακίνηση λόγω της δουλειάς των γονέων. Κυρία Θεοδωρίδου, να πούμε εδώ ότι αν ο γονιός έρθει για ένα χρόνο και μετά ξαναφύγει, δεν σημαίνει ότι το παιδί θα πάει και μετά θα ξαναγυρίσει στο οικοτροφείο ή θα πάει με το γονιό του, γιατί θέλουμε οι υποτροφίες επαρχίας να πηγαίνουν σε παιδιά στην επαρχία που έχουν ανάγκη, δηλαδή να μην χάνονται. Σωστά, σωστά. Οπότε νομίζω δεν έχουμε άλλες πλέον ερωτήσεις, σωστά. Υπάρχει απλώς μια ερώτηση που επανέρχεται λίγο και καλό θα ήταν η κυρία Δάρα αν είναι να το ξαναπεί γιατί το είπε. Κατά πόσο το πρόγραμμα είναι αυστηρό και αν υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες ενός παιδιού που διαμένει στο οικοτροφείο ή αν είναι ας πούμε επαγγελματίας εισαγωγικά αθλητής, πόσο θα μπορεί να εξυπηρετείται αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι η απάντηση είναι ότι αυτό είναι θέμα συνεννόησης με το γονιό και συγκατάθεσης του γονιού. Αν ο γονιός πει ότι εγώ θέλω κάθε μέρα το παιδί να πηγαίνει να κάνει προπόνηση και εφόσον έχουμε την άδειά του γραπτός, μπορεί να γίνεται. Αλλά ας πει και η κυρία Δάρα. Σωστά τα λέτε, κύριε Φιλάρετε. Να θυμίσω σε εμάς ότι πριν από κανένα δύο χρόνια είχαμε κολυμβητές και στο Γενικό Λύκειο και στο IB. Ο Τζόρτζης, που τέλος πάντων ήταν κολυμβητές, είχαν πάει σε παγκόσμιους αγώνες και είχαν διακριθεί, οι οποίοι μένανε στο οικοτροφείο και κάνανε και το πρόγραμμά τους και παρακολουθούσαν και το σχολείο τους. Αν το παιδί μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά, φυσικά, μακάρι να έχουμε τέτοια παιδιά. Και πέρσι είχαμε και έναν πρωταθλητή τέικβοντό, αν θυμάμαι καλά. Το Βαγγέλη. Ναι, το Βαγγέλη. Βεβαίως και το Βαγγέλη. Δίκιο έχεις. Ναι, το ξέχασα το Βαγγέλη. Ότι είναι αρκετά τα παραδείγματα. Ναι, ο οποίος πέρασε και ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ναι. Συνήθως αυτά τα παιδιά που είναι εξαιρετικοί αθλητές έχουν τη δύναμη να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, να ξενυχτάνε και να είναι καλοί και εδώ και εκεί. Πραγματικά. Ωραία, οπότε να σας χαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και είμαστε στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά, έτσι, είχαμε και τις γιορτές πρόσφατα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και από μένα. Γεια χαρά. Γεια σας.